από αύριο, όσοι θα θέλετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 3.000 ευρώ, θα το πράξετε υποχρεωτικά με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική ή με τραπεζική επιταγή. Παρελθόν δηλαδή οι αγορές με μετρητά. Ακούστε τώρα πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι ο πελάτης ο ίδιος να πάει στην τράπεζα να καταθέσει τα χρήματα αυτά στον αριθμό λογαριασμού του καταστήματος. Αλλά για τα καταστήματα που έχουν οργανωμένο σύστημα, όπως καλή ώρα εμείς, δεν θα βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία τον πελάτη. Ο πελάτης θα έρθει εδώ, θα πληρώσει τα χρήματά του κανονικά όπως θα τα έδινε και θα αναλάβουμε εμείς να πάμε να καταθέσουμε τα χρήματα στο όνομά του και να δώσουμε τα στοιχεία στην τράπεζα που χρειάζεται. Όπως ακούσατε, εάν το κατάστημα ή η εταιρεία από που θα κάνετε την αγορά σας διαθέτει λογιστή, τότε την διαδικασία μέσω τραπέζη θα την αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η διαδικασία της συναλλαγής θα ισχύει και πάλι με τον ίδιο τρόπο στην περίπτωση που κάποιος αγοράσει ένα προϊόν και θέλει να το εξοφλήσει με δόσεις. Και πάλι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν καταστήματα, αφού κρατάμε τα χρήματα και τα δίνουμε εμείς στην τράπεζα, να αναφέρουμε ότι για το τάδε πελάτη, ο οποίος έκανε αγορά πάνω από 3.000 ευρώ, κατατέθηκαν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι είτε προκαταβολή είτε και δόσεις. Τελικά όλα θα πάνε όλα στην τράπεζα, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μαζευτούν όλα αυτά στις τράπεζες, όπως γίνεται τον τελευταίο καιρό. Για τις τράπεζες θα φαντάζομαι. Όχι για τον καταναλωτή, για τις τράπεζες θα είναι καλό. Από 1η-1η-2012 όμως το όριο αυτό θα κατέβει στα 1.500 ευρώ. Στόχος του μέτρου είναι η εφορία να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει μέσω των τραπεζών όλες τις συναλλαγές στην αγορά από ένα σημαντικό ύψος και άνω. Δεν έχει άδικο και η πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει κάποια πράγματα από πάρα πολλά που οδήγησαν οι λάθος επιταγές. Πιστεύω εκεί ξεκινάει το μέτρο. Να οδηγήσουμε σε γνήσια συναλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι αποβλέπει να πιέσει και άλλο τη κατάσταση στο θέμα της φοροδιαφυγής. Καλό είναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μπαίνει σε διαδικασία και ταλαιπωρία ο πελάτης όταν δεν είναι οργανωμένο το μαγαζί ή το μαγαζί γραφειοκρατικά. Ειδικότερα ιδιώτες και επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ως αξία συναλλαγής θεωρείται το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Υποχρεωτικά με τη χρήση κάρτας ή επιταγής θα γίνεται καταβολή προκαταβολής ή δόσης για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το ποσό της κάθε δόσης. Ενώ το ίδιο ισχύει για την αγορά προϊόντος με δάνειο εφόσον το υπολοιπόμενο ποσό υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ. Πάντως αρκετοί καταναλωτές οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι με τις κάρτες θα δυσκολευτούν αρκετά.